στο στούντιο του σταθμού ο κύριος Αργουδέλης Ζανής, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Λουγεράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζουμε. Να, υπάρχουν και οι εκλογές για να γνωρίζεις ανθρώπους, για να μιλάς μαζί τους, για να ανταλλάσσεις απόψεις, για να μπορείς να λες δύο κουβέντες παραπάνω. Ποιος είσαστε, κύριε Αργουδέλη? Ποιος είμαι? Βέβαια, για τον κόσμο που σας ακούει. Πώς θα ξεκινήσω? Δύσκολη ερώτηση πρώτη. Με λένε Αργουδέλη Ζανή. Πολύ ωραία. Είμαι ο Ζανής Αργουδέλης, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο. Είμαι 38 ετών. Παντρεμένος εδώ και 9 χρόνια με μια κόρη 5 ετών. Διατηρώ μια ιδιωτική επιχείρηση εκπαίδευσης, ένα γραφείο γενικού τουρισμού και αποφάσισα έτσι τον ελεύθερο χρόνο που έχω πάρα πολύ να ασχοληθώ και με τα κοινά που νομίζω χρειαζόμαστε παραπάνω ανθρώπους. Είσαστε από τους χαζομπαμπάδες, τους ερωτευμένους με την κόρη? Απόλυτα. Απόλυτα. Ωραία, με καλύψατε. Πάμε παρακάτω. Φεύγετε μέσα από το δικό σας το χώρο, τον επαγγελματικό, για να εκθέσετε τον εαυτό σας σε μένα, στην Κατερίνα τη Δασκαλάκη, στον καθένα από εμάς, ως δημότες αυτής της πόλης. Γιατί το κάνετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πόλη είναι όμορφη. Η πόλη μας είναι όμορφη. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ πέρα, δεν θα συζητούσαμε. Συζητάμε για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο όμορφη, πιο εύκολα προσβάσιμη, αν θέλετε, είτε από τον επισκέπτη είτε από εμάς τους ίδιους, με ένα κύριο στόχο, νομίζω. Να συμβάλλουμε όλοι με ένα κοινό στόχο, με ένα αποτέλεσμα. Όλοι θέλουμε ένα αποτέλεσμα. Όλοι θέλουμε να κάνουμε την πόλη μας πιο καλή, πιο όμορφη, πιο ζεστή, πιο καθαρή, περισσότερο πράσινο. Είναι κοινό στόχος. Νομίζω ότι δεν το θέλει κάποιος δημότης. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αν σας πω ότι ανοίγεται μια σειρά από κεφάλαια, δεν φταίω εγώ. Όχι. Λοιπόν, η πόλη μας είναι όμορφη. Εγώ θα σας πω, εγώ την πόλη μου ως δημότης του Ηρακλείου την αγαπώ. Δεν τη βρίσκω όμορφη. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό και για μένα, ναι? Και εγώ την αγαπώ. Α, σας το πάω έτσι προσωπικά, λοιπόν. Ναι, πάρα πολύ. Γι' αυτό και αποφάσισα να συνδράμω με ό,τι, με όσες δυνάμεις έχω και όσες γνώσεις μπορώ να διαθέσω στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να πω και εγώ τη γνώμη μου, να πω την άποψή μου και να βοηθήσω να γίνει καλύτερη. Γιατί ξέρετε, είμαι πολίτης. Μιλάω σαν πολίτης πρώτα απ' όλα. Άρα με ενδιαφέρει το να μπορεί το παιδί μου να απολαύσει ένα πάρκο, να απολαύσει το πράσινο, να περπατήσουμε στα ενιατικά τείχη πάνω. Να μην έχουμε σκουπίδια μέσα στην πόλη μας, μέσα πριν στο πάτε στα ενετικά τείχη πάνω, ναι. Πρέπει να περάσετε από το σπίτι σας, από το ένα δρόμο στον άλλο με ασφάλεια. Σαφώς. Πρέπει να έχετε ένα πεζοδρόμιο να περπατήσετε. Σαφέστα. Πρέπει να έχετε μια προσβασιμότητα πάνω στο πεζοδρόμιο. Mm-hmm. Και χίλια δύο άλλα. Τώρα θέλετε να το συνεχίσω έτσι? Γιατί φαντάζομαι όταν μιλάτε λίγο παρακάτω και λέτε ότι θέλετε να γίνουν ευκολότερα τα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα, mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει και την προσβασιμότητα, θα χρησιμοποιήσω μόνο μια κουβέντα τώρα, μπορεί, δεν θέλω να την παρεξηγήσετε με κύριε Αργουδέλη, αλλά έτσι όπως πάει η συζήτηση. Εγώ νιώθω προσβασιμότητα καλή μόνο μέσα στο χώρο του σπιτιού μου. Ναι. Βγαίνοντας απ' έξω, αντιμετωπίζω προβλήματα. Γιατί αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανένας μέχρι σήμερα? Δεν νομίζω ότι δεν το έχει σκεφτεί κανείς και δεν θα εστιάσω κάπου συγκεκριμένα. Μιλάμε γενικά. Σαφώς και το σκεφτόμαστε μιας όλοι. Και μιλάμε και οι δύο ως πολίτες. Mm-hmm. Ναι. Μα νομίζω ότι αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα. Όχι τον εαυτό μας, ούτε την παράταξή μας μόνο. Σαν πολίτες, πάμε να βοηθήσουμε. Αυτό κάνουμε, αυτό θέλουμε. Άρα λοιπόν επιστρέφω και λέω ότι όλοι θέλουμε να έχουμε πιο εύκολη προσβασιμότητα στην πόλη μας. Όλοι θέλουμε να είναι πιο καθαροί. Όλοι θέλουμε περισσότερα πράγματα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Σαφώς και το έχουν σκεφτεί όλοι. Σαφώς και κάποιοι έπραξαν, κάποιοι πράττουν περισσότερα. Το δύσκολο ξεκινάει, κατά την άποψή μου, από το σπίτι μας. Από την παιδεία μας και από την κουλτούρα μας.
Για παράδειγμα, αν εγώ θέλω να πάω να πάρω. Μισό. Δεν θα χρεωθώ. Σαφέστατα, ξεκινάνε πολλά πράγματα μέσα από την κουλτούρα μας. Αλλά δεν θα χρεωθώ εγώ ως πολίτης τα λάθη που μπορεί να κάνει η εκάστοτε δημοτική αρχή, ο εκάστοτε αντιδήμαρχος, η πολιτική, είτε της αυλεψίας, αδιαφορίας, έλλειψη σχεδιασμού ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Όχι. Είναι ένα μέρος και ο σχεδιασμός για να γίνει μια υλοποίηση ενός έργου. Το μεγαλύτερο όμως κομμάτι είναι ότι ακόμα και όταν σχεδιάζουμε κάτι και το υλοποιούμε, ίσως δεν έχουμε προβλέψει κάποιες συμπεριφορές. Παραδείγματος χάρη, βάλαμε σαν δύναμη πολιτών, να μιλήσω αυτή τη στιγμή, κάποιους αισθητήρες σε διαβάσεις επάνω ώστε να ειδοποιείται η Δημοτική Αστυνομία. Παρόλο που πηγαίνει η Δημοτική Αστυνομία, πόσες κλήσεις να κόψουμε τη μέρα. Πόσες χιλιάδες ή εκατοντάδες, αν θέλετε, για να είμαι πιο σαφής. Άρα λοιπόν, εκεί ξαναπάμε στο θέμα παιδείας. Πόσο με νοιάζει το ότι μπορώ εγώ με το παιδί μου να πάω με το καροτσάκι να περάσω μια διάβαση με ασφάλεια. Άρα εκεί χάνουμε την ασφάλεια, χάνουμε την προσβασιμότητα και χάνουμε εντελώς την παιδεία μας. Εκεί θα το πήγαινα περισσότερο. Δεν φταίει λοιπόν μόνο η Δημοτική Αρχή. Φταίμε και εμείς. Οπότε ξεκινάμε από εμάς. Και αν ο καθένας μας βάλει στόχο να γίνει λίγο καλύτερος, νομίζω ότι η πόλη θα γίνει καλύτερη. Να συνδράμουμε όλοι. Είναι ωραία όλα αυτά τα οποία ακούγονται και θα πω ότι όχι μόνο είναι ωραία, δεν μου μοιάζουν και ουτοπικά. Δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου, γιατί αν σκεφτώ τον τρόπο που εγώ θέλω να μετακινηθώ και να είναι σωστά, άρα σκέφτομαι κατ' επέκταση και τον απέναντί μου για το πώς και εκείνος θα μετακινηθεί. Δεν ξέρω, είναι όμως εύκολο αυτό να αλλάξει. Σαν οτροπία. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να σωθούμε και να σώσουμε τον εαυτό μας και έτσι ξεπλένουμε και τα αμαρτήματά μας μέσα και από τα παιδιά μας. Ναι. Επόμενη γενιά, στα παιδιά μας να μάθουμε πράγματα. Ναι. Μα αφού εγώ μωρέ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ναι. Τώρα στο παιδί μου τι να μάθω. Πώς θα το διδάξω. Έτσι. Πώς θα του δείξω τι είναι σωστό ή πώς θα το κάνει πιο σωστά. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Και το λέω και από μια θέση λίγο, να το πω άκομψα, ισχύως. Εμείς μεγαλώνουμε παιδιά. Εκπαιδεύουμε παιδιά. Πιο εύκολα είναι να εκπαιδεύουμε τα παιδιά από ότι τους γονείς. Είναι μια αλήθεια δυστυχώς. Ναι. Προσπαθούμε όμως. Ξέρετε, όλοι έχουμε περιθώριο και βελτίωσης και αλλαγής. Προς το καλύτερο, θέλω να πιστεύω. Διαρκής εκπαίδευση. Διαβίου μάθηση. Αποφασίσατε λοιπόν έτσι μέσα σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα, σε μια πόλη που αγαπάμε αλλά μας ταλαιπωρεί αφάνταστα, να βάλετε το δικό σας το λιθαράκι. Να φανταστώ, κύριε Αργουδέλη, ότι ένας τομέας ο οποίος σας ενδιαφέρει πολύ πολύ περισσότερο είναι και ο τομέας της εκπαίδευσης και διαβιομάθησης και ο πολιτισμός ενδεχόμενα, ναι, λίγο, ναι, παρακάτω. Σαφώς. Είναι τμήματα, είναι κομμάτια τα οποία τα δουλεύουμε καθημερινά και εμείς στην εταιρεία που είμαι και προσπαθούμε να τα αναπτύξουμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και του πολιτισμού μας και της παιδείας μας. Ωραίο και παρήγορο να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν, έχουν ακόμα πολύ πολύ ενέργεια, το βιολογικό τους το ρολόι τους βοηθάει, γιατί από κάποια στιγμή και πέρα είναι και αυτό ένα μέτρημα διαφορετικό και καλό θα είναι να έχουμε το γνώθι σε αυτόν όλοι μας, να ασχοληθείτε με τα κοινά, να βοηθήσετε αυτή την πόλη. Κύριε Ρουδέλη, το σκεφτήκατε καλά? Ναι. Ο Κλισθένης, ναι, γιατί θέλω να το πάω αλλού. Ναι. Ο Κλισθένης δεν σας φόβησε? Είναι δηλαδή και ένα καινούριο εκλογικό σύστημα. Η μάχη του Σταυρού είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, ναι, αυτή την ώρα. Και γι' αυτό το λόγο σας ρωτώ. Και βέβαια κάπου παρακάτω, και εφόσον σας επιλέξει με την ψήφο του ο Δημότης του Ηρακλείου και βρεθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έρχονται και εκείνα τα άλλα που λέει η επόμενη μέρα που εδώ έρχεται το τεστ της αλήθειας, της συνεργασίας. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά υπό τις παρούσες συνθήκες με το συγκεκριμένο σύστημα. Όλα αυτά πώς τα επεξεργαστήκατε? Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Απλά με έναν νέο άνθρωπο ο οποίος θέλει να εκθέσει τον εαυτό του στα κοινά, αυτή η συζήτηση μου αρέσει για να σας μάθουμε και λίγο περισσότερο. Ωραία.
Λοιπόν, κλεισθένης, νούμερο ένα. Έδωσε δυνατότητα σε πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους, πρέπει να είμαστε γύρω στους 800 αν δεν κάνω λάθος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ή να προταθούν ή να αυτοπροταθούν, αν θέλετε, και κάποιοι, ώστε να διεκδικήσουν την ψήφο του Ηρακλειώτη. Παρένθεση. Μακάρι αυτό το ενδιαφέρον να είναι αληθινό. Και να συνεχίσει, εύχομαι, και μετά τις εκλογές, γιατί σημαίνει σηκωθήκαμε από τον καναπέ μας και είπαμε ότι τα πράγματα θα τα κάνουμε καλύτερα. Κλείνει η παρένθεση. Το εύχομαι και εγώ πραγματικά για όλους μας. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Όλοι διεκδικούμε το ίδιο δεδομένο, την ψήφο και τη στήριξη του κόσμου. Όλοι λέμε ότι θέλουμε την πόλη μας να τη βοηθήσουμε, να την κάνουμε καλύτερη. Στο διατάφτα θα φανεί μετά το χειροκρότημα, λέμε και μεταξύ μας τη δύναμη πολιτών. Κλείνοντας λοιπόν οι κάλπες, καταμετρώντας τα αποτελέσματα, βλέπουμε ποιοι είναι μέσα, ποιοι είναι έξω. Και μετά θα φανεί ποιος ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί με αυτό και ποιος απλά ήθελε να προβληθεί ή να δημιουργήσει ένταση. Βοηθήστε με λίγο στην συνέχεια της ερώτησης, γιατί ίσως κάτι μου διαφεύγει. Απαντήσατε. Ωραία. Για χαίρομαι. Την επόμενη μέρα. Χαίρομαι. Το πώς, σε περίπτωση που εκλεγείτε και σε περίπτωση που δεν εκλεγείτε, το πώς θα πράξετε. Σας ενδιαφέρει να είσαστε και να προσφέρετε στα κοινά και να προσφέρετε. Αυτό μου είπατε. Ναι. Πριν από λίγο. Ναι. Σημαντικό είναι. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές, επειδή έχουμε απαξιώσει λόγω της δικής μας της συμπεριφοράς, όταν μας απαξιώνουν οι άλλοι, δεν το λέμε έτσι. Λέμε οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική, δεν βλέπουμε τη δική μας την πλάτη, έτσι, τη γράφει. Ο καθρέφτης λείπει. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι καλά πάνε τα πράγματα έτσι. Να σας πω, νέος άνθρωπος είσαστε. Στους νέους ανθρώπους στις ηλικίες των 17 ετών που μπαίνουν πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, τους έχετε πλησιάσει? Τι έχετε πει μαζί τους? Τι σας λένε εκείνοι? Γιατί εδώ έρχεται η επανάσταση, όχι μόνο της εφηβείας. Εδώ έρχεται η καμπάνα που λέει τι έκανες εσύ και με ρώτησες εμένα, ναι, αν έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα, έχεις καταστρέψει το μέλλον μου. Όταν σου λένε κάτι τέτοια που τα ακούει ο γονιός μέσα στο σπίτι, τα ακούει ο δάσκαλος έξω από το σπίτι, τα ακούει ο καθένας από εμάς, εκεί τι απαντάτε, κύριε Αργουδέλη, τι λέτε? Νομίζω είναι η δυσκολότερη ηλικία από όλες. Είναι η πιο δυσπρόσιτη, ας πούμε έτσι... Εφηβεία προς νεανική ηλικία. Ναι, ρωτήστε έναν ψυχολόγο να σας πει. Ναι, ναι. Όταν δηλαδή στο Καποδιστριακό μαθαίναμε τέτοιου είδους πράγματα και λέγαμε «Οχ, ναι, απλά». Ναι. Φανταστείτε ότι ήδη η προεφηβεία όταν ξεκινάει στα 9 πλέον. Έτσι. Ναι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Λέμε λοιπόν ότι οι νέοι που για φέτος πρώτη φορά θα ψηφίσουν, οι 17 ετών, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Νούμερο ένα. Νούμερο 2. Το μεγάλο γιατί. Γιατί να πάω να ψηφίσω. Γιατί... Αυτό είναι και το πιο βασικό. Ναι, οι περισσότεροι που έχω μιλήσει, γιατί έχω κάποιες επικοινωνίες με παλαιότερους μαθητές του σχολείου, γιατί να πάω να ψηφίσω. Αφού τι θα γίνει, τι θα αλλάξει, ποιος θα με βοηθήσει. Ο μπαμπάς μου είπε να κάνω αυτό. Η μαμά μου είναι η θεία μου εκεί. Ξέρετε, το γνωστό οικογενειοκρατικό που υπάρχει στην πόλη μας. Δεν συμφωνώ με αυτό. Να πάει να ψηφίσει ο νέος, να πάει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του με ένα ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, ώστε να έχει και άποψη αύριο. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, αυτό προσπαθούμε να πείσουμε τους νέους να κάνουν. Και νομίζω ότι... Να σκεφτεί δηλαδή, να μην λειτουργήσει με την επαναστατικότητα και με το θυμικό, κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά να σκεφτεί τι. Να σκεφτεί ότι αυτή η ψήφος που είναι και η πρώτη στην ζωή του, που φαντάζομαι θα έχει πολλές ακόμα, ίσως είναι η πιο καθοριστική. Είναι η πρώτη μας ψήφος. Εγώ ακόμα θυμάμαι την πρώτη φορά που ψήφισα μετά τα 18. Και το άγχος και την αγωνία και την απαξίωση που έζησα εκείνες τις μέρες. Γιατί απαξίωση εννοώ προς τα κοινά που δεν με ενδιέφερε. Για το αν κάνατε το σωστό, θέλετε να πείτε. Για το αν έκανα. Γι' αυτό ακόμα το θυμάστε, ναι, πώς. Ναι, υπάρχει μια ένταση και μια αγωνία μέσα μου, τουλάχιστον θα μπορέσω να πω, που έλεγα ναι, αυτός έχει κάνει αυτό. Αυτός έχει κάνει αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ χρήσιμο να διαβάσουν 5 πράγματα στο τηλέφωνο ή στο τάμπλετ οι νέοι περί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι έχει γίνει, τι είχε γίνει, τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε, κάθε παράταξη έχει ένα όραμα, έχει δηλώσει ένα όραμα.
ο καθένας από τους 9 υποψηφίους. Ας διαβάσουν, ας κρίνουν και ας ψηφίσουν. Εμείς δεν θέλουμε την αποχή. Δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Εμείς θέλουμε να πάει να ψηφίσει ο νέος, ό,τι και να ψηφίσει. Τον θέλουμε όμως να είναι ενεργός. Θέλουμε να πάει στην κάλπη. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα στο πώς θα κινηθούν, θα πράξουν οι νέοι, οι 17χρονοι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, και βγαίνοντας βέβαια από την άλλη, επειδή δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πράγματα και πολλώνεται και το κλίμα, κύριε Αργουδέλη, και το βλέπετε, δεν είναι εθνικές εκλογές, είναι ευρωεκλογές, είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, και έτσι όπως έχουν πολλωθεί ή πηγαίνοντας προς το τέλος πολλώνονται τα πράγματα, νομίζουν τα παιδιά ότι και εμείς μπερδευόμαστε και είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ότι πάμε σε εθνικές εκλογές και πρέπει να ψηφίσουμε με χρώμα, με θυμικό και όχι με καθαρή σκέψη. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς. Δεν νομίζω ότι το γνωρίζει κανείς αυτό ακόμα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε και εμείς τα παιδιά και οι γονείς τους τα παιδιά, χωρίς να υποδεικνύουμε κατά τη γνώμη μου χρώματα. Δεν χρειάζονται χρώματα, χρειάζονται άνθρωποι. Οι άνθρωποι στελεχώνουν την πόλη μας, κυρίως για την πόλη μας που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Είναι οι αυτοδιοικητικές τοπικές εκλογές, ας πούμε, οι δημοτικές εκλογές, και είναι και οι ευρωεκλογές. Και είναι και οι περιφερειακές. Είναι τριπλές. Ναι. Σίγουρα θα μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Είναι δεδομένο αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε, να ξεμπερδέψουμε τον κόσμο. Μέσα στη διαδικασία λοιπόν αυτή, λέμε ότι οι νέοι πρέπει να επιλέξουν άνθρωπο και όχι χρώμα. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω από εσάς το τέλος της κουβέντας αυτό που είπατε, ότι θέλησατε να ασχοληθείτε με τα κοινά, γιατί θέλετε το Ηράκλειο να γίνει ομορφότερο. Θέλετε να... Και έχει γίνει ήδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η πόλη μας. Να είναι περισσότερο προσβάσιμο. Επιθυμείτε και προς τα εκεί θέλετε να κατευθύνετε και τις δικές σας τις προσπάθειες. Επίσης, να έχει περισσότερο πράσινο, περισσότερα πάρκα, γειτονιές να έχει. Να έχει και γειτονιές. Να αναπτύξουμε. Εμείς ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε τα πάρκα. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο project με τις παιδικές χαρές. 70 παιδικές χαρές. Οι 50 έχουν ξεκινήσει ήδη με πιστοποίηση παιχνιδιών, νέα παιχνίδια, αντικατάσταση. Ασφάλεια στο χώρο να είναι όπως πρέπει να είναι. Οπότε ξέρετε, όλες οι γειτονιές της δικής μας γενιάς να προσπαθήσουν να κερδίσουν πάλι τα παιδιά. Να αφήσουμε λίγο τα κινητά μας στην άκρη και εμείς οι γονείς πρωτίστως τα παιδιά, και να βγούμε πάλι στη γειτονιά. Να έχουμε όμως και την κατάλληλη ασφαλή πιστοποιημένη παιδική χαρά που πλέον χρειάζεται και πρέπει να την έχουμε σε όλες τις περιοχές. Μιλάμε για 50 παιδικές χαρές. Είναι πάρα πολλές. Καλύπτουν όλη την πόλη μας. Γιατί Βασίλης Λαμπρινός και η δύναμη πολιτών? Θεωρώ το Βασίλη Λαμπρινό έναν έντιμο εργατικό, ανεξάρτητο και καθαρό άνθρωπο. Είναι πραγματικά, κοιτάζουμε στα μάτια, το λέμε και το κάνουμε.